εθιστικό. Παιδί μου, δεν με βλέπεις εδώ. Όχι, ε. Είναι εθιστικό. Άτραπα. Χορευτικές κινήσεις. Σήμερα χορεύουμε. Δεν μπορώ να κάτσω. Αν και θα έπρεπε να κάτσω, γιατί δεν είμαι καλά φωτισμένη. Οπότε θα κάτσω. Αλλά σήμερα θα χορεύουμε καθ' όλη τη διάρκεια του homemade. Καλωσορίσατε. Νομίζω ότι μετά από το νέο φρουκτή της Γκαρνιέ, το πιο εθιστικό πράγμα στη ζωή μου είναι ο χορός. Οπότε ήθελα πάρα πολύ αυτή την Παρασκευή, επειδή είναι Παρασκευή και επειδή ήταν λίγο μουντή αυτή η εβδομάδα, θα ήθελα να τη χορέψουμε. Εύχομαι να είσαστε μαζί μας. Και να είστε οι καβαλιέροι μου σε αυτό που θα συμβεί σήμερα. Έχω ήδη γράψει στο Twitter ότι πρέπει να φορέσετε παπούτσια που να μπορείτε να χορέψετε. Ειλικρινά νομίζω πρέπει να κάνω κάτι με το αερόβιό μου, ε. Κουνήθηκα 2 δευτερόλεπτα και τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι τρελό αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι έχω γράψει ήδη στο Twitter ότι πρέπει να φορέσετε τα άνετα στα παπούτσια σήμερα και να έρθετε εδώ στο homemade να χορέψουμε παρέα. Θέλω. Καυτό ερώτημα πατάτα δεν έχω ιδιαίτερο, αλλά θέλω να μου πείτε είτε ποιος είναι ο αγαπημένος σας χορός ή είτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι για να χορεύετε αυτή την περίοδο ή πάντα. Ένα κομμάτι στο οποίο δεν μπορείτε να κάνετε το ποπό σας κάτω. Πρέπει οπωσδήποτε να εκτεναχθείτε και να αρχίσετε να χορεύετε με αυτό που ακούτε. Αυτά τα δύο θέλω να μου απαντήσετε και εμείς όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε αναλάβει για την δική σας διασκέδαση. Λοιπόν, θα μπω τώρα στο Twitter, θα μπω εδώ από τον υπολογιστή, έχω ξεχάσει τα tablets, τα PC, τα αυτά, όχι το laptop και όλα και δεν μαζεύεται, τα έχω ξεχάσει όλα αυτά κάπου μέσα. Οπότε θα μπω τώρα από εδώ, homemade, MadTV, το ίδιο πατάτε και εσείς. Να σας πω και τον κωδικό μας, ξέρεις. Όχι, δεν μπορώ να σας πω τον κωδικό. Το ίδιο πατάτε και εσείς και τσεκάρετε τι ακριβώς γίνεται σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που λέγεται homemade. Για πάμε να δούμε τα πρώτα mentions. Τα οποία θα διαβάσουμε στον αέρα και πρώτη φορά θα μπορέσουμε. Όχι, πρώτη φορά το έχουμε ξανακάνει. Θα μπορέσουμε να τα δούμε κιόλας. Ο Στέλιος λέει: Βλέπω homemade με τη μεριμπουτέλεια. Ο Νίκ λέει: Βάζω τα τσαρούχια μου, lol, γιατί ζήτησα χορευτικά παπούτσια. Οπότε ναι, τα τσαρούχια. Εύκολα είναι χορευτικά παπούτσια. Ο Σκυλοβαρεμάρας λέει: Δεν τα πάω καλά με το χορό. Κανονίστε την πορεία σας. Σκυλοβαρεμάρα, μη βαριέσαι. Σήμερα θα χορέψουμε. Θα περάσουμε τέλεια. Ο Παντελή στέλνει χαιρετίσματα. Γεια σου και σένα, Παντελή. Η Αρχοντούλα λέει: Αχ, ναι, χορό τρελαίνομαι. Νομίζω η Αρχοντούλα κάνει μαθήματα χορού, αν δεν κάνω λάθος. Η Ήρυδα λέει: Αχ, ωραία, ελπίζοντας να μου φύγει ο στομαχόπονος. Φίλη Ήρυδα, εσύ που πονάει το στομαχάκι σου, μην κάνεις τώρα μαζί μας όλες τις φοβερές χορευτικές κινήσεις που θα κάνουμε. Σιγά-σιγά. Και δεν έχει και πολύ καλή διάθεση, θα τη φτιάξουμε τη διάθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Η Rule Breaker λέει: Χαχά, τι να μην ζεσταθούμε, τι εννοεί, τι. Σουιτερία, ευχαριστώ για τα μαλλιά που λες χθες. Θα τα προσπαθήσω να τα κάνω καμιά φορά. Εδώ. Ο Σπύρος, ο δικό μου Σπύρος Λεβιδιώτης, λέει να μην το λυπάμαι, να το χτυπήσω το. Εντάξει. Η Κάτια λέει: Βρέχει πάρα πολύ που δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι και ψάρει τόσο που μάλλον μπορεί να σε πάρει ο αέρας. Κάτια, μην βγεις, μην εδώ. Τι πιο ωραίο από το εδώ. Ο Αλέξανδρος, μάλλον κάπως αναστατώθηκε και έχει απαντήσει ένα σκέτο οχ. Ίσως μπορεί να μην τα πηγαίνει τόσο καλά με το χορό. Και η Κέιτ λέει: Θα γίνεις υπέροχη μανούλα. Τα παιδάκια θα είναι πολύ τυχερά, θα έχουν πολλά ερεθίσματα και θα τα υπεραγαπάνε. Θα ήθελα κάπου εδώ να δηλώσω ότι δεν είμαι έγκυος, αλλά Κέιτ, αυτό που λες είναι πάρα πολύ γλυκό. Και σε ευχαριστώ. Όταν είναι να έρθει αυτή η στιγμή, θα σκέφτομαι ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω που θα πιστεύω ότι θα τα καταφέρω ως μάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μαυροκεφαλίδης έχει βρει ένα πάρα πολύ ωραίο top 10, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικό για να κάνουμε μια εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα. Είναι οι 10 καλύτερες χορευτικές στιγμές στην ιστορία της τηλεόρασης. Αυτό έχει να κάνει κάπως και με reality χορού, έχει να κάνει κάπως με musical, έχει να κάνει κάπως με καλλιτέχνες που ήταν πολύ διάσημοι για τις χορευτικές κινήσεις τους και για πρώτη φορά τους είδε ο κόσμος ολόκληρος μέσα από την τηλεόραση. Οπότε νομίζω να ξεκινήσουμε με το συγκεκριμένο chart. Έχουμε λίγο χρόνο, Δημητρό, να δούμε δύο πράγματα, ε? Βέβαια, φανταστικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το νούμερο 10, αυτό είναι το σωστό, να τα πάμε ανάποδα πιστεύω, αν και εγώ είμαι προετοιμασμένη για το νούμερο 1 και έπειτα. Αλλά δεν βαριέσαι, θα τα καταφέρω και έτσι. Πού είσαι νούμερο 10? Νούμερο 10. Θα πρέπει να τα ανοίξω τώρα αυτό ρε παιδιά. This iPhone moment. Λοιπόν,
Δεν ξέρω ποιο από εσάς ξέρετε μια κομική σειρά που λέγεται Seinfeld. Είχε 10 σειρές, 10 σεζόν. Νομίζω μια δεκαριά σεζόν. Ήταν μια πολύ κομική σειρά που στους ανθρώπους που μεγάλωσαν δεκαετία του 80, αρχές των 90s, ήταν το δικό τους φιλαράκια κάπως ο Seinfeld. Η συγκεκριμένη λοιπόν σειρά είχε ένα momentum το οποίο ήταν καταπληκτικά αστείο και είχε να κάνει με αυτήν εδώ την Ellen Beans. Δεν είμαι πολύ καλή στις προφορές και είναι αυτό εδώ το στιγμιότυπο αυτού του χορού. Αυτό είναι το νούμερο 10 στο top 10. Αυτός ο ό,τι να είναι χορός, χωρίς καθόλου νόημα και χωρίς καθόλου ρυθμό, που μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς κάπως άβολα, αυτούς τους χορούς λατρεύω, αυτούς αγαπώ περισσότερο από τους υπόλοιπους, αλλά είναι μόνο το νούμερο 10. Μέχρι το 1 θα γίνει χαμός. Μείνετε μαζί μας, πάμε σε ένα μικρό break για να επιστρέψουμε να δούμε τα υπόλοιπα. Είμαστε εδώ, μιλάμε για χορό, ένα πράγμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου και στη ζωή μου. Χορός σώζει τα μυαλά μας. Και επειδή είναι Παρασκευή και μπορεί να έχετε κανονίσει το οτιδήποτε, να μην έχετε κανονίσει το οτιδήποτε για σήμερα το βράδυ που να περιλαμβάνει χορό, και επειδή πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν χορεύουμε όσο θα έπρεπε να χορεύουμε, σήμερα είναι αφιερωμένη η εκπομπή ολόκληρη στο χορό. Μπορείτε να μας κάνετε mention στο Homemade Mad TV, όλα αυτό κολλητά, και να μας πείτε ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι για να τα σπάτε και να χορεύετε μανιωδώς, κλεισμένοι στο δωμάτιό σας ή κάπου εκτεθειμένοι στον κόσμο. Αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Και να μας πείτε ίσως και ποιος είναι ο αγαπημένος σας χορός. Αυτά τα δύο θέλουμε να μάθουμε από εσάς. Έχουμε μία λίστα με τις 10 πιο ιδιαίτερες τηλεοπτικές χορευτικές στιγμές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Είδαμε ήδη ένα πρώτο απόσπασμα από το Seinfeld, το οποίο δεν το ξέρουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, δεν έχει παιχτεί ποτέ, αλλά ήταν μια ιδιαίτερα κομική σειρά, βλέπει φιλαράκια στα τέλη του 80, αρχές του 90. Στο νούμερο 9, στην ίδια λίστα, θα συναντήσουμε μια άλλη σειρά που δεν έχει παιχτεί ποτέ στην Ελλάδα, αλλά που η Μάρα Γκίμπσον, φίλη slash πρώην συντάκτρια εδώ του MAD, θεωρεί ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να δεις στην εφηβεία σου. Η Buffy, The Vampire Slayer, είναι αυτή εδώ η τύψα. Έχει και αυτό γύρω στις 7 σεζόν. Η Σάρα Μισελ Γκέλλαρ σε ένα από τα επεισόδια τραγουδάει το Something to Sing About και χορεύει καταπληκτικά μαζί με τα κορίτσια. Η Μπάφη τώρα δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω η Μπάφη κυνηγάει βρικόλακες, ναι. Αλλά δεν έχω βρει το συγκεκριμένο υλικό για να το δείξουμε και είμαι πολύ στεναχωρημένη. Το Cosby Show, που είναι επίσης πολύ γνωστό στην αμερικανική τηλεόραση, όταν ολοκληρώθηκε μετά από πόσες σεζόν, είχε ένα πολύ ιδιαίτερο συγκινητικό χαρακτήρα, γιατί χόρευε ο κύριος παππούλης Cosby με την σύζυγό του ένα slow μπλουζάκι, όχι μπλουζάκι, μπλουζ, γιατί σαν μπλουζάκι ακούγεται και στο κορμί μου, σαν μπλουζάκι, σε φόρο και δες, όχι αυτό το μπλουζάκι, το άλλο, το μπλουζ, που επίσης δεν έχω βρει για να σας το δείξω. Έχω κάνει πολύ ωραία δουλειά. Έχω βρει όμως αυτό. The Soul Train Line is right on time. Ίσως είναι, λέει, η πιο funky και cool στιγμή στην ιστορία της τηλεόρασης. Ένα επεισόδιο, λέει, του Soul Train. Είναι killer dancing, λέει, στην television. Τώρα θα σας δείξω τι είναι αυτό. Είναι αυτό εδώ. Όχι, δεν είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Ούτε αυτό είναι αυτό. Ούτε αυτό, όλα αυτά θα τα δείτε συνέχεια. Πώς το καλό είναι, αφού το άνοιξα πριν από λίγο. Μπορεί να είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι. Αυτό νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε και εσείς από το σπίτι. Να το, ναι, εδώ. Προσπαθήστε να το κάνετε σπίτι σας. Ρε, πώς κουνιούνται έτσι τέλεια τότε στα 70s. Κοίτα, κοίτα, δυνιάζονται. Και πάνε όλοι με τα πόδια ανοιχτά, σαν κάτι να έχει συμβεί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η φάση είναι πρέπει να ανοίγεις τα πόδια σου και να κάνεις κάτι με τα χέρια σου. Αυτό λέει. Είναι πολύ καλή.
Είμαι έτσι. Δείχνει με σπλάνο το σνόρ και εγώ είμαι έτσι. Πού είναι ο Μπουρούνης να μας δείξει μια από αυτές τις κινήσεις. Νομίζω ότι παλιά, στα 70s, αυτά τα πράγματα συνέβαιναν στα πάρτι. Δηλαδή, καθόντουσαν δύο σειρές άνθρωποι και στο κέντρο περνούσανε πασαρέλα. Ωρε, φίλε. Αυτά είναι πριν από το breakdance. Κάπως έτσι και το breakdance έχει κάτι τέτοιο moves. Όχι, τι κάνει αυτός. Αδυνατούτσικος. Η φάση είναι στη λεκάνη. Αυτό καταλαβαίνω. Κανένας ρυθμός, τίποτα. Μόνο, καλησπέρα, καλησπέρα, γίνεται. Αυτό εντάξει, μην δείξουμε άλλα. Μου προτείνετε και κομμάτια στο Twitter, χορευτικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη, αν εσύ δεις κανένα που το έχουμε, να το βάλουμε σε χαλάκι, κάνε το. Για να συνεχίσουμε εμείς με το top 10, αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο top 10 που έχουμε στα χέρια μας. Ήμασταν στο νούμερο 7, με αυτό το απόσπασμα που μόλις είδαμε και προχωράμε. Στη Μαντόνα και στην performance που είχε κάνει στα MTV Music Awards το 1990, τότε που είχε παρουσιάσει τη Vogue, το κομμάτι Vogue. Κάτσε όμως να το βρω γιατί το συγκεκριμένο που είχε εδώ, σαν link, δεν τους άνοιγε. Εμάς δεν μας άνοιγε δηλαδή. Δεν τους άνοιγε σε αυτούς εκεί πριν στην τηλεόραση. Για να το δούμε τι είχε γίνει τότε. Το βρήκα. Φορτώνει, πάμε. Singing, όχι. Μα πήγε και η Beyoncé να κάνει lip syncing στον εθνικό ύμνο. Δηλαδή κάπου ντροπή. Κάπως είτε με Πουριτανία, αλλά αυτό μου παραφαίνεται. Εν τω μεταξύ, η φάση voguing είναι από μόνο του ένα είδος χορού που συνέβαινε στις αρχές δεκαετίας του 90. Δεν ξέρω όμως αν προέκυψε από τη Μαντόνα ή ήδη προϋπήρχε. Ξέρετε εσείς γι' αυτό. Η φάση πάντως είναι ότι στέκεσαι και κάνεις μικρές αλλαγές ποζάτες πάνω στο ρυθμό και αυτό είναι. Δηλαδή, ναι, έχεις όλα αυτά τα κοντινά, τα έτσι που υπήρχαν και στα όλα αυτά. Αλλά η φάση είναι voguing, 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 χορεύει. Αυτό, καγιά, νιώθω, αισθάνομαι. Βίκυ καγιά, θα πάω μέσα σε μια ώρα, θα σας πω τη Δευτέρα. Που θα είναι στη γήτρια η Βίκυ, στο Fashion Workshop by Βίκυ Κάγια. Δεν σας πειράζει που έκανα λίγο cross promo, καθόλου. Είμαστε εκεί. Αυτή ήταν η νούμερο 6 στιγμή στην ιστορία. Τι μου δυναμώσετε αυτό, τι. Κάποιος ζήτησε αυτό. Τρελαθήκατε. Τι σας σημαίνει. Εντάξει. Παράλληλα πράγματα με εμάς και τον control. Πάμε στο νούμερο 5. Στη θέση νούμερο 5 θα συναντήσουμε έναν πάρα πολύ αστείο τύπο. Καθίστε να σας βάλω από τώρα να βλέπετε τι συμβαίνει εδώ. Πρώτα να το δούμε και μετά να μιλήσουμε. Ξέρετε ποιος είναι αυτός. Τι είναι ρε Σάσα. Ήρθες να πάρεις τη φωτεινή. Έχω εδώ και τα σας φωτεινή εδώ. Τα μικρά. Γιατί να κάνετε τα μαθήματά σας. Γιατί είστε εδώ τέτοια ώρα. Δεν θα σας πω. Κοίτα ένας πολύ ωραίος χορός. Χρειάζεται πολύ καλούς κοιλιακούς και ψυχή για να το κάνεις αυτό, τόσες φορές ειδικά. Όχι ρε εσύ. Μπράβο! Στη θέση σου αξίζει η θέση νούμερο 5, φίλε μου, και είναι δικιά σου και συγχαρητήρια. Ο Henry Winkler έκανε, λέει, αυτή την phone, made the phones. Το phones είναι αυτή η κίνηση. Έτσι νομίζω. Και το έκανε, λέει, αυτό να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο στην version του They Shoot Horses, Don't They, στην καθαρή version του They Shoot Horses, Don't They. Fonz and Johnny enter dance, comes the nice and triumphant final. Αυτό είναι το τελευταίο στιγμιότυπο, λέει, από το Dance Marathon που εκείνοι πηγαίνουν για να συμμετάσχουν. Και όλα καλά μετά. Δεν σας έχω πει ποτέ ποιος είναι αυτός, Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν σας έχω πει ποτέ ποιος είναι αυτός, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά είναι πολύ γνωστή βάτσα. Μήπως ξέρετε εσείς. Έλα ρε Βίτονα, πες ποιος είναι.
Έπαιζε στον Γκριζ. Ωραία. Τέλεια. Έκανε τον κακό. Ωραία. Στη θέση νούμερο 4, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο προσωπικά για μένα. Γιατί τώρα? Γιατί εγώ είμαι παρωμένη άπειρα χρόνια τη ζωή μου τώρα με το Show You Think You Can Dance. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται στη 10η σεζόν του στην Αμερική. Το παρουσιάζει η υπερπαρουσιάστρια Καντήλη. Είναι στη φάση των οντισιών. Δεν έχει παίξει ακόμα η 10η σεζόν. Παίζει τα καλοκαίρια. Και τις προηγούμενες 9 σεζόν, όχι μόνο τις έχω δει. Όχι μόνο δηλαδή τις έχω δει και ξαναματαδεί και ξαναματαδεί και έχω μάθει κινήσεις, τις λατρεύω κιόλας. Υπήρξε λοιπόν μία σεζόν πριν από περίπου 2-3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην 7η σεζόν συνέβη αυτό, που ένας τύπος, πάρα πολύ καλός μπαλαρίνος, ένας Κινέζος πάρα πολύ ωραίος μπαλαρίνος, κατάφερε να περάσει το διαγωνισμό. Αυτός όμως, δυστυχώς, τραυματίστηκε και δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τη θητεία του στο Show You Think You Can Dance. Λίγο πριν τραυματιστεί, αυτός ο μπαλαρίνος έκανε μία χορογραφία με έναν τρελό hip-hopper, που το χορεύει, δηλαδή το hip-hop, το λιώνει, και έκανε αυτή τη μετάβαση από το μπαλέτο στο hip-hop. Ποιος είναι? Ο Michael Cherazin ήταν αυτός που είδαμε προηγουμένως να χορεύει. Και έχουμε εδώ λοιπόν τον Alex Wong να χορεύει με τον Twitch, όπου προσπάθησε σαν μπαλαρίνος να μπει λίγο στο hip-hop. Και ήταν ένα moment που είχε συναρπάσει τους ανθρώπους που είναι πορωμένοι με το Show You Think You Can Dance, γιατί ήταν πάρα πολύ τέλειο. Και γιατί μετά, αμέσως από αυτή τη χορογραφία, αυτός τραυματίστηκε και δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ στο Show You Think You Can Dance εκείνη τη σεζόν. Εμφανίστηκε την επόμενη χρονιά. Θέλω οπωσδήποτε να δούμε 2 λεπτά αυτή τη χορογραφία ολόκληρη. Πάμε. Έχει πάει και καλά στον ψυχολόγο του. Ακούστε πώς κάνουμε, ρε παιδιά, το έχετε καταλαβεί. Κοίτα τον. Αντάζω, αυτό είναι ένα moment που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και μόλις επιστρέψουμε από το break που έρχεται τώρα, μην βάλεις κομμάτι, ρε Δημήτρη. Ωραία. Μόλις επιστρέψουμε από το break που έρχεται, θα σας δείξω την ίδια χορογραφία με τον Twitch και την Ellen DeGeneres που το έκανε στον τελικό του Show You Think You Can Dance, σαν φόρο τιμής στον Alex Wang που είχε τραυματιστεί. Σίγουρα χορεύεται με Justin Bieber, ε? Είμαι σίγουρη ότι χορεύεται με Justin Bieber. Εδώ έχει βγάλει και κομμάτι Beauty and a Beat. Πάνω στο beat σίγουρα θα χορεύεται. Παρέα με το νέο φρουκτής από την Garnier, το πιο θεστικό σαμπουάν που έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας. Μιλάμε μόνο για χορό, δείξαμε πριν από λίγο, θα διαβάσω τώρα τα tweets σας, αλλά δεν θέλω να μου χαθείτε σε σχέση με τον προηγούμενο τελευταίο χορό που είδαμε, τη θέση νούμερο 5 με τις καλύτερες χορευτικές στιγμές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Είδαμε από το Show You Think You Can Dance να χορεύει ένας μπαλαρίνος, τέλεια hip-hop, ο οποίος μπαλαρίνος μετά τραυματίστηκε, και στον τελικό του Show You Think You Can Dance, που είναι ένα show που λατρεύει η Ellen DeGeneres, πήγε η ίδια η Ellen και σαν φόρο τιμής αυτού του πιτσιρικά, χόρεψε αυτό τον χορό όσο πιο ίδια μπορούσε. Και πραγματικά έκανε πολύ καλή δουλειά. Are you ready? Να το δούμε λιγάκι αυτό. Μισό λεπτό. Θα προχωρήσω την Καντήλη που τη λατρεύω. Εδώ πάμε. Η Ellen DeGeneres ετών 52, απλά για να το ξέρετε. Λίγα λόγια για την Έλληνα.
Λίγα τα λόγια σου. Πραγματικά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και πάμε να διαβάσουμε δικά σας tweets. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς εδώ μέσα μαζί μου να βλέπετε τι διαβάζω. Η Ευαγγελία λέει χορό, ζούμπα και αγαπημένο κομμάτι, δύσκολο, είναι πολλά. Η Νίκη λέει το ανακάθιστο έχω με το ρεγκετόν της Φουρέιρα. Μπορώ να σου δείξω πώς να χορεύεις όλη τη χορογραφία. Βρείτε μου απλά το ρεγκετόν και θα σας δείξω. Η φίλη Ιμρενλάντ. Αυτή λέει, κυρία μου, άλλαξε το Windows. Άλλαξε το Windows, επιτέλους έχουμε φτάσει στα Windows 8, άμα ξέρεις. Πω κρά. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, θα το κάνουμε Windows 8. Έγινε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο Ηλίας λέει, χορεύω πολύ με το Falling. Η Κάτια λέει, με το Nosa. Nosa. Η Ευαγγελία λέει, φοράω σπιωτοπαντόφλες σκύλου. Κάνουν. Ναι, μια χαρά είναι. Κατάλαβε, είναι αυτές τις παντοφλίτες που έχουν πάνω ζωντανά. Τέλεια. Ο Γιάννης λέει: καλύτερο σαν μερούλα είναι αυτό που σε ξεσηκώνει, όποιο και να είναι. Συμφωνώ. Η Μαριάνθη μας έχει στείλει link με το αγαπημένο της κομμάτι που θέλει να χορεύει πάρα πολύ έντονα. Ποιο είναι αυτό? Α, Will.i.am, Screaming Shout, Britney Spears. Ναι, σε καταλαβαίνω. Ο Σκυλοβαρεμάρας λέει: πώς να μην χορέψει τον ακούσα Αφροντίζια και είναι θυστικό. Ο Κλεβατάκης με λένε Δημήτρη εκτός από Σκυλοβαρεμάρα επίσης. Έγινε. Η Δέσποινα λέει τρελός χορός μέσα στην αρχή της εκπομπής. Αγαπημένα μου τραγούδια χορώ το Smoke Weed Every Day. Το ξέρει μάνα σου ότι ακούς Smoke Weed Every Day, τέλος πάντων. Η Ιωάννα λέει: εγώ γενικά χορεύω σε ό,τι έχει να κάνει με One Direction. Δεν τα πάω καθόλου καλά με το χορό επίσης. Ο Στέλιος λέει: φωτιά με φωτιά και άστο. Τραγουδάρες. Ναι, φωτιά με φωτιά χορεύω και εγώ. Η Σωτηρία λέει: live while we're young. Μπλα μπλα μπλα, κάτσε να πάω και σε πιο πάνω μηνύματα. Η Μαρία η ζωγράφου χορεύει με τα πάντα, αρκεί να αφήσει κατά μέρος, λέει, αυτό το 800 σελίδων βιβλίο που έχει να διαβάσει για την εξεταστική. Το Kiss You, το One Direction, λέει, η Χρύσα με κάνει να χορεύω τρελά. Η Kate λέει, καλύτερες ταινίες με θέμα το χορό είναι το Step Up 1, 2, 3, 4 και Street Dance 1, 2. Υπέροχα. Έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι ταινίες. Ο Chris λέει, οι κορνίζες στον τοίχο τα σπάνε, άσχετο. Συμφωνώ ότι οι κορνίζες στον τοίχο τα σπάνε. Είναι ούτως ή άλλως φιλεράκια και στο γενικότερο πρόγραμμα του MAD. Η Φωτεινή λέει, σε ένα ζάπινγκ που έκανα από το Homemade πήρες και το Gigi από τους δεύτερους. Πρώτον, ευχαριστώ. Δεύτερον, τι είναι σε κανένα ζάπινγκ. Εδώ χορεύουμε. Μπορούμε. Δεν επιτρέπεται να χάνουμε ανάσες. Και ένα αγαπημένο μου χορό, λέω πολύ πράγμων, είναι το τάγκο. Πολύ πάθο και τα σπάω με 4M by Rihanna στον δρόμο, το κλαμπ και στο σπίτι. Ρεζίλη. Το τσοφάκι λέει: έλα και είναι χάλια ψυχολογία μου. Έπεσε ο καφέ όλο πάνω στι ταχύτητε. Σήμερα εγώ χορεύω τρελά Beautiful People από Chris Brown. Τι ωραία που τα πάτε, παιδιά μου, με το χορό. Και συνεχίζω εγώ με το top 10 μα, το οποίο μάλλον θα μα απασχολήσει καθόλου τη διάρκεια τη εκπομπή. Είμαστε στο νούμερο 4 τη λίστα με τι 10 σημαντικότερε χορευτικέ στιγμέ στην ιστορία τη Αμερικανική τηλεόραση. Έχουμε δει και το 5. Πάμε στο 4, όπου θα συναντήσουμε τον Steve Martin και την Gilda Radner. Πριν από άπειρα χρόνια, στο Saturday Night Live, είχε γίνει αυτό το σκετσάκι.
Και νομίζω να το δούμε με Steve Martin. Άπειρα χρόνια πριν τώρα, δηλαδή άπειρα. Παλιά, δηλαδή τότε που οι άνθρωποι κάπνιζαν στην τηλεόραση, τόσο παλιά. Κοίτα πως ήταν το SNL, ρε, η παλιά. Χι. Αυτό είναι σίγουρα πριν από 35 χρόνια. 32. Τι είναι το 90, ρε, φίλε. Αν είχα περάσει 32 χρόνια από το 90, θα ήμουν τώρα 40. Άντε. Φίτσα. Καλά. Κοίτα, Steve Martin, γελιότητα. Κάνουν μικρές διακριτικές κινησούλες. Σαλαλάλα. Να τον ακολουθείτε και στο Twitter του Steve Martin, γράφει κάτι αστεία. Μεγάλος πια, κυρίως, αλλά αστεία. Κι εγώ χορεύω έτσι, πάρα πολύ καλά. Αυτές είναι από τις βασικές μου κινήσεις. Μπράβο, καταπληκτική δουλειά, συγχαρητήρια, υπόκληση. Και πάμε στο νούμερο 3. Ντά, όχι, στο νούμερο 2. Μία, όχι. Τι είπες με το Leslie Nielsen? Α, τίποτα, κάτι μεταξύ σας. Ωραία, οκ. Ένα πολύ μικρό break για να δούμε το νούμερο 2 και το νούμερο 1 και κάτι άλλο μετά. Βρίσκουμε λίγο, λέμε και το shut-up μας εδώ. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Homemade, μιλάμε για χορό, βλέπουμε τις 10 καλύτερες στιγμές στην ιστορία της τηλεόρασης, χορευτικές στιγμές. Έχουμε μόνο το νούμερο 2 και το νούμερο 1. Μόνο 2 και κορυφή έχουμε. Αλλά να τσεκάρω τι γίνεται στο Twitter με όλα αυτά που μου στέλνετε. Ο φίλος, φίλια, I live for Britney, λέει τα πάντα από Britney Spears. Έκανε mention και στην Britney Spears. Θα δει τώρα η Britney Spears το mention και το homemade και θα μας ακολουθήσει, είναι σίγουρο. Roses, ευχαριστώ, σε λατρεύω πίσω. Η φίλη Kelly λέει, εγώ χορεύω με το ένα βράδυ του Stan. Μπορούμε να τα ακούσουμε, αν προλάβουμε, θα τα ακούσουμε. Ο Δημήτρης λέει, α, όχι, το είπαμε αυτό. Ο Βασίλης λέει, αδικία, θα πρέπει να είναι και ο μένας στρατής σε αυτό το top 10. Ρε, γιατί τον κοροϊδεύετε, είναι το αγόρι μου στην τελική. Γιατί ειρωνεύεσαι, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να το λες στην αλήθεια, βέβαια. Αλλά μεταξύ, εντάξει, έκανε 3 βηματάκια. Τσουκου. Τα έκανε τόσο καλά. Και αν θέλετε, τον βάζουμε στο top 10. Τον βάζω λίγο πριν την κορυφή. Δεν κοροϊδεύετε. Ο Βασίλης το είπε αυτό. Τέλεια. Ο Δημήτρης Playback λέει Happy Feet. Happy Feet, ναι, γιατί όχι. Η Dabby Swag λέει As Long As You Love Me, Justin Bieber. Ο Σπύρος νομίζει ότι χορεύει με όλα. Σπύρο, νομίζω ότι όντως χορεύεις με όλα. Ο Άλεξ λέει θα πρέπει να είναι και το Gangnam Style του Τρίφωνα. Η Ρο λέει λίγα λόγια, απλά ακούσε το Μέρι. Ποιον ακούσω και μου βάλε link από το... Α, Skrillex. Bangarang. Cool, θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Το Κατρινάκι λέει τα πάντα χορεύουμε αρκεί να μας εμπνέουν. Η Φωτεινή λέει καλά μην μαλώνεις και εγώ με το smoke weed everyday χορεύω. Καλά εντάξει όλοι με τα smoke weed. Θα σας κλειδώσω το ίντερνετ και θα σας πω μετά. Η Εβίτα λέει I like the way από Eddie Wata. Τι πιο ανεβαστικό, όποτε το ακούω χορεύω. Η Peggy λέει λατρεύω το χορό χορεύω. Με οποιοδήποτε κομμάτι αλλά τρελαίνομαι για το Windows Down, τον Big Time Rush. Το καλύτερο κομμάτι να χορεύεις λέει ο Νίκη είναι το Gangnam Style. Δεν έχετε βαρεθεί λίγο με το Gangnam Style. Η Κατρίνα λέει τίποτα σε Skrillex makes it ban them, θα παίξει. Εμένα αυτό το τραγούδι με κάνει να χορεύω. Έλα ρε παιδιά που έχει γίνει γνωστό στο Skrillex στην Ελλάδα. Δεν λαθώ. Ο Αστρίνος λέει γεια σου με ριβάλλω Παπαρίζου. Ωραία. Ο Πολυπράγμα μου βλέπει πρώτη φορά homemade. Έλα ρε εσύ. Η εκπομπή δεν είναι καθημερινή.
Είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή για εσένα που μας βλέπεις πρώτη φορά, 4 ώρα το μεσημέρι. Έχουμε live streaming 24 ώρες 24 ώρα από το YouTube channel μας. Αν δεν έχεις κάποια τηλεόραση να μας πετύχεις, πρέπει να μας βρεις και να κάνεις subscribe στο MAD TV Greece. Αυτό είναι το θέμα στο YouTube, για να μας έχεις εύκολους με ένα κουμπάκι στον υπολογιστή σου. Η Madame Σουσού λέει με το πιο έρωτας πεθαίνεις χορεύω τελευταία. Δεν έχω μάθει ακόμα αυτή τη χορεγραφία από Φουρέιρα, όλες τις υπόλοιπες τις έχω μάθει. Βρες με ένα ρεγκιτόν μετά να δείξω στη φίλη που θέλει να χορεύει με το ρεγκιτόν. Αλλά πάμε να δούμε το νούμερο 2 και το νούμερο 1 της λίστας. Στο νούμερο 2 διαφωνώ, πιστεύω ότι έπρεπε να είναι στο νούμερο 1, αλλά δεν βαριέσαι. Θα κάνω την ψυχή μου πέτρα. Όχι. Θα βάλω νερό στο κρασί μου. Θα κάνω τη χαζή. Και θα πω, OK, ότι εντάξει, ας είναι στο νούμερο 2. Αυτή η πρώτη στιγμή που ο Michael Jackson έκανε το moonwalk στην τηλεόραση. Ήτανε στο Ed Sullivan Show. Ήτανε μια στιγμή που θα τη θυμόμαστε για πάντα. Ήταν η πρώτη φορά που έκανε ένα reunion με τους αδερφούς του, αλλά μετά τραγούδησε και μόνος του και το έκανε τότε αυτό εκεί για πρώτη φορά. Αντίστοιχη παράνοια είχε δημιουργηθεί με μια συναυλία που είχαν δώσει οι Beatles στο απόγειο της καριέρας τους. Κάποια στιγμή στο αντίστοιχο show, όχι στο Ed Sullivan Show, ήταν οι Beatles και μετά πήγε και ο Michael Jackson. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το Billie Jean όμως τραγουδήθηκε για πρώτη φορά με αυτές τις χορευτικές κινήσεις και εμείς θα το δούμε τώρα. Για βάλε. Άρε, Michael! Άρε, Michael! Αλήθεια πιστεύω ότι μπορώ να βάλω τα κλάματα. Δεν ξέρω πώς να σου το περιγράψω αυτό το συνέστημα που έχουν δημιουργεί. Ζώντανα, by the way, απλά για να το λέμε αυτά. Όχι, δεν είναι όλο ζώντανα. Δεν ξέρω, τι χάζω. Δεν με νοιάζει. Όπω παιδιά, ετοιμάζετε! Κοίτα πίσω αυτά τα κύρια που βαράει παλαμάκια. Αυτό κάνει. Βαράει παλαμάκια. Πέτει όργα τα παλαμάκια. Σ' αγαπώ, Μάικο! Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δούμε ολόκληρο. Θα πάμε μέχρι τις 5.30. Θα πατήσω και μία οργαντά, δεν νοιάζει. Βάλτο, βάλτο! Καλά μου το κάνεις, θα χάσετε. Θα κάνω την επανάστασή μου. Πόσο τρελαίνεται και πόσο λαμπυρίζει ρε φίλε, κοίτα πόσο μακρινό πλάνο και πόσο ωραία λαμπυρίζει το σακακάκι του. Μιλάμε για μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της pop. Ο Michael Jackson είναι το moonwalk, θα το δούμε όλο. Thank you.
Όχι, να το! Ακούσανε πως κάναν όλοι. Εντάξει, τρελαθήκανε. Για αυτά τα 30 νανοσεκόν. Για αυτά τα 30 νανοσεκόν που προσγειώθηκε σαν εξωγήινος ο Μάικλ Τζάκσον στη γη. Για αυτά ζω, για τίποτα άλλο. Μπράβο ρε Μάικλ. Στην κορυφή φυσικά, εντάξει, okay, I get it why. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Elvis Presley. Ο Elvis Presley όταν ξεκίνησε να μεσουρανεί, ένας από τους λόγους που τον λάτρεψαν τόσο πολύ τα media και οι γυναίκες ήταν αυτές οι κινήσεις που κατάφερε να κάνει με τους γοφούς του. Είχε απαγορευτεί να προβάλλονται συναυλίες του ή live του, αν ήταν κάπως πιο νωρίς η ώρα. Καταλαβαίνετε, ήταν απαγορευτικό, ήταν πάρα πολύ sexy και σεξουαλικό, αν θέλετε, ακόμα για εκείνη την εποχή. Αλλά ο Elvis Presley δοξάστηκε για το hip shaking του όσο δεν έχει δοξαστεί ποτέ κανένας. Εδώ είναι ένα medley που έχει διάφορες στιγμές του. Για να δούμε λίγο. Hip shaking. Elvis. He moved as if jolted by είναι ένα τύπο ντοκιμαντέρ. Parents were scandalized. Young fans wanted more. Και είχα πως κάνουν τα κορίτσια. Gave both groups all the Elvis they could handle. A phenomenon recalling Marilyn Monroe's sensation. Πάντα είχε λίγο μουγλάκια, πάντα ήταν λίγο σαν χοντρούλι. Λίγο μπούλι, αλλά ήταν Elvis Presley. Έλα, κούνατα. Έχουν κάνει ντοκιμαντέρ για το hip shaking και δεν έχει λίγο hip shaking. Τι θες να με κάνεις τρελή. Εδώ τι γίνεται. Κάπου εδώ τι γίνεται. Εδώ. Κούνατα λίγο, μπράβο. Εντάξει, δεν είμαι πολύ απογοητευμένη από το νούμερο 1. Ευτυχώς που στο νούμερο 2 ήταν ο Μάικλ Τζάκσον και λίγο αναθάρισα. Πόση ώρα έχουμε, 30 δευτερόλεπτα. Βάλε λίγο αυτό. Χορεύεις λίγο στην αρχή, Δημήτρη. Εσύ είσαι το απόλυτο dance icon του MAD και δεν σε έχουμε σε μια στιγμή να χορεύεις λίγο παραπάνω. Ναι, ρε Δημήτρη, πού στο καλό είσαι να χορεύεις λίγο παραπάνω. Πώς μπορώ να σε βρω, ήθελα να σε δείξω να χορεύεις αυτό το καταπληκτικό σου χορό. Μπορείς να κατέβεις, θέλω να πω αντίο και να χορέψεις εσύ λιγάκι, μπορείς. Κατέβα, όσο θα δείξω λίγο Φουρέιρα. Κατέβα, κατέβα, θα ανέβω πάνω. Δεν έχεις χορευτικά παπούτσια. Λοιπόν, έλα, θα χορέψουμε λίγο Φουρέιρα. Είναι... Α, εντάξει, ξεκινάμε έτσι. Είναι πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να χωράω πολύ στενά αυτά. Δείχνει και λίγο, μην το κάνω μόνη μου. Ναι, είμαι λίγο αυτό το fade out. Και. Θέλω να διαγράψω το όνομα στο κινητό. Τι να μου δεν το κάνω. Δείχνει λίγο να βλέπω. Εδώ νομίζω ότι γίνεται. Μα ό,τι κι αν πω σ' αγαπώ, σε θέλω. Κορίτσια μου, κάνουμε. Ωραία, λοιπόν, ανοίγουμε δεξί πόδι μαζί με αριστερό χέρι προς τα πίσω, έτσι. Είναι πολύ εύκολο. Φέρνουμε και το άλλο πόδι μέσα και κλείνουμε μαζί. Και ανοίγουμε. Και πάλι από την άλλη πλευρά και ανοίγουμε. Και το κάνουμε, όχι, είμαστε εδώ και το κάνουμε άλλη μία από εδώ. Μόνο από εδώ πέφτουμε. Και μετά καθόμαστε έτσι και κάνουμε προς τα πίσω και μετά βουτιά και κάτω. Εντάξει, θα το κάνετε τη Δευτέρα. Δευτέρα στις 4 θα έρθετε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να λουστείτε όπως πρέπει κάθε Κυριακή που λουζόμαστε, έτσι δεν λέει. Η παράδοση με νεύρο χτίζει την καρνιέ. Αύριο μπορείτε να μην λουστείτε, Κυριακή όμως, οπωσδήποτε. Και τα λέμε ξανά Δευτέρα στις 4. Για χορεύτε το λίγο, κουνήστε το λίγο. Everybody around.